Άλλη μια κατασκηνωτική περίοδος τελείωσε για τη Δρυμιά, την κατασκήνωση που διατηρεί εδώ και 21 χρόνια στον παράδεισο αυτό της Ξάνθης, η Ιερά Μητρόπολη που φέτος φιλοξένησε γύρω στα 420 παιδιά. Ολοκληρώθηκε με την χάρη του Θεού και φέτος η κατασκηνωτική περίοδο. Είναι οι 21 χρόνια που λειτουργούν οι κατασκηνώσεις στην Μητρόπολη και σε 4 κατασκηνωτικές περιόδους που διήρκησαν ένα δεκαήμερο η καθεμιά, 2 αγοριών και 2 κοριτσιών φιλοξενήθηκαν γύρω στα 420 παιδιά μέσα στη φύση, σε ένα καταπράσινο περιβάλλον. Έζησαν, έπαιξαν, δημιούργησαν φιλίες, διδάχτηκαν ο ένας να ζει μαζί με τον άλλον και δίπλα στον άλλον, να διακονεί η μια ομάδα την άλλη, γιατί κάθε μέρα υπήρχε μια ομάδα που διακονούσε όλες τις άλλες, δηλαδή βοηθούσε στο να στρωθούν τα σερβίτσια στο τραπέζι για το μεσημεριανό φαγητό και για το βραδινό. Έκαναν τους περιπάτους τους, άκουσαν ομιλίες για την αγάπη προς το Θεό και την πατρίδα, για τον σεβασμό προς το περιβάλλον, το οποίο θα πρέπει και να αγαπούμε και να σεβόμαστε, για τον σεβασμό προς τον συνάνθρωπό μας, όποιος και αν είναι αυτός θα πρέπει να αποδεχόμαστε. Έγιναν περίπατοι στο δάσος, παιχνίδια στο δάσος. Οι ομάδες των αγοριών είχαν και την ευκαιρία να κάνουν και το μπάνιο τους στην πισίνα στα Κομνηνά, όπου μας μετέφεραν τα λεωφορεία του Δήμου της Ξάνθης, και έτσι κύλησε με τη χάρη του Θεού η κατασκηνωτική περίοδος με μια λειτουργία που έγινε το βράδυ μέσα στο δάσος σε έναν χώρο που τον είχαν ετοιμάσει τα παιδιά. Εγώ θα ήθελα να πω ένα δόξεσαι ο Θεός στον Άγιο Θεό, γιατί για 21 χρόνια λειτουργούν χωρίς να υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά να ευχαριστήσω και όλους εκείνους οι οποίοι συμβάλλουν στη λειτουργία των κατασκηνώσεων, και είναι οι αρχηγοί, οι υπαρχηγοί, οι ομαδάρχες, τα στελέχη του επιτελείου, οι κυρίες που διακονούν στην κουζίνα για να μην λείψει τίποτα στα παιδιά, και βέβαια να ευχαριστήσω και τους δημάρχους και τους οδηγούς των Δήμων Ξάνθης, Αυδείρων και Τοπείρου, γιατί αυτοί ανέλαβαν την μεταφορά των παιδιών όλων των κατασκηνωτικών περιόδων από την Ξάνθη της κατασκηνώσεις και τα Νάπολιν από τις κατασκηνώσεις πίσω. Και να έχουμε υγεία του χρόνου να ξαναζήσουμε σε εκείνη την όμορφη περιοχή της πατρίδος μας, γιατί ξέρετε, όπου υπάρχουν παιδιά, όπου ακούγονται παιδικές φωνές, εκεί σημαίνει ότι υπάρχει ζωή. Και στην ορεινή περιοχή και στη Δρυμιά, που είναι ένα χωριουδάκι με 25-30 ανθρώπους και μάλιστα είναι οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, εμείς αποτελούμε το πολυπληθέστερο χωριό της ορεινής περιοχής αυτή την περίοδο, και μάλιστα ένα χωριό με παιδιά που αυτό σημαίνει πάρα πολλά, είναι μια παρηγοριά και για τους ανθρώπους της περιοχής εκείνης. Μια σημαντική πραγματικά δομή της Ιεράς Μητρόπολης Ξάνθης, η οποία άλλωστε αποδεικνύει έμπρακτα ότι η έργο της είναι η διακονία μέσα από πολλαπλές μορφές, κάτι που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει για την τοπική τουλάχιστον εκκλησία.